Κυρίες Δεσμίδες και κύριοι, γεια σας από το Μαρκόπουλο. Το Μαρκόπουλο το οποίο έχει πληγεί εδώ και μερικά λεπτά από έντονη νεροποντή. Βλέπετε και την κατάσταση στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και στην Αττική Οδό, γι' αυτό και η μικρή καθυστέρηση αυτή στην πρώτη μας επικοινωνία. Εδώ από την διαδικασία πλέον σιγά σιγά της εκκίνησης για την πρώτη σημερινή υποδρομία, για την έναρξη του προγράμματος. 9 συνολικά άλογα τρέχουν ως γνωστόν. Θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και στο χώρο της αφετηρίας για να περάσουμε σιγά σιγά και για την εκκίνηση. Λίγο πριν από την έναρξη λοιπόν του σημερινού προγράμματος, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε μια μικροκαθυστέρηση, υπολογίζω κάνα τρίλεπτο περίπου από τώρα για την εκκίνηση της πρώτης υποδρομίας. Νούμερο 1 Paradise Lady, αναβάτης ο Μαμουλίδης, 2 Θεόπεμπτη, αναβάτης ο Κουτσοπέτρος, 3 Κατγούμαν, αναβάτης ο Σταυρινός, 4 Golden Empress, αναβάτης ο Κεράτσας, 5 Πάρμα, αναβάτης ο Μάριος, 6 Θεσσαλονίκη Τέρζα, αναβάτης ο Λιάκος, 7 Θοργία, αναβάτης ο Οικονομίδης, 8 Pacific Bay, αναβάτης ο Μπάμπης και 9 Θράψης, αναβάτης ο Μιχαηλίδης. Αυτά είναι τα 9 άλογα που τρέχουν στην πρώτη σημερινή υποδρομία. Το νούμερο 7, η Θοργιά, είναι το πρώτο φαβορί, όπως βλέπετε, να προσβαίνει στο 1,25. Στη συνέχεια, τα άλογα που παίζονται περισσότερο, το νούμερο 1, η Paradise Lady, με απόδοση 2,5 ευρώ περίπου, η Θεόπεμπτη 3,30, Θεσσαλονίκη Τέρες 3,54. Παρακολουθούμε εικόνες από το χώρο της αφετηρίας, εδώ η Θοργιά, το νούμερο 7, το πρώτο φαβορί δηλαδή. Επίσης και οι υπόλοιπες. Ο αγωνιστικός χώρος, επαναλαμβάνω, είναι λασπόδης, αρκετό νερό νωρίτερα. Θα δείτε τι γίνεται και στην τελική ευθεία κυρίως, όπου μπορεί κανείς να έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Πολλά προβλήματα στην Αττική Οδό. Έχουν εγκλωβιστεί και αυτοκίνητα, να καταλάβετε. Πολύ χαλάζι, πολύ νερό. Έντονη καταιγίδα. Εδώ βλέπουμε την πρώτη φοράδα που ετοιμάζεται να πάρει θέση. Πάρμα και Θεσσαλονίκη Τέρις πιο έξω. Τόσο χθες όσο και σήμερα, αρκετό νερό, επαναλαμβάνω. Έντονη νεροποντή. Κατγούμαν. Πιο έξω Golden Empress. Πάμε για το τρίτο ζευγάρι. Pacific Bay και Θεόπεμπτη. Ολοκληρώνει τη διαδικασία. Στο 4 η Θοριά. Εδώ. Το πρώτο φαβορί 1,27 αποδίδει στον Κανιάν. Και πιο έξω Θράψεις και Paradise Lady, δύο τελευταίες με τις οποίες και θα δοθεί η εκκίνηση. 7, 2, 6, 1 και 3, οι 5 με το μεγαλύτερο παιχνίδι. Θοριά, Θεόπεμπτη, Paradise Lady, Θεσσαλονίκη Τέρεζα και στη συνέχεια Κατούμαν. Το βλέπετε. Περιμένουμε την τελευταία. Μόλις τώρα έπεσε κάτω από τα 3 ευρώ στο Κανιάνι, Paradise Lady, για να πάρει θέση το 9. Και όλα έτοιμα. Μπήκε. 9 τετραετής φοράδες βρίσκονται στην αφετηρία των χιλίων μέτρων, ζωντανά συνδεδεμένοι με τον Μαρκόπουλο. Τα άλογα είναι στις εντολές του αφέτη και δίδεται η εκκίνηση της πρώτης υποδρομίας, ενώ φεύγει με σημαντική καθυστέρηση Pacific Bay και ουσιαστικά χάνει την τύχη της. Γρήγορα η Θοριά είναι αυτή που πετάγεται μπροστά. Επίσης από την εσωτερική είναι η Catwoman, πιο έξω επίσης βελτιώνεται και η Θεόπεμπτη, ενώ από την εσωτερική και η Πάρμα, πολύ πιο έξω και η Paradise Lady, προσπαθούν να ξεχωρίσουν βέβαια οι πρώτες. Η Θεόπεμπτη είναι αυτή που έχει ένα ελαφρό προβάδισμα από την εσωτερική Πάρμα. Πιο έξω πάντα η Paradise Lady. Πολύ πιο έξω και η Golden Empress τώρα. Ενώ και κοντά τους βρίσκεται η Θοριά από την εσωτερική που προσπαθεί και αυτή να βρει κάποιο πέρασμα. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Με την Πάρμα πετάγεται πιο έξω η Θεόπεμπτη. Πολύ πιο έξω η Paradise Lady. Και στην συνέχεια προσπαθεί από την εσωτερική η Θοριά. Στα τελευταία μέτρα γίνεται μάχη καθώς η Paradise Lady παρασύρεται πάρα πολύ έξω. Πάντα προσπαθεί και η Golden Empress. Αναμένεται
στο τέλος να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, καθώς η Paradise Lady Golden Empress έρχεται δυνατά, θέλει να πάρει την νίκη, παλεύει πάντα και η Θεόπεμπτη από την ιστορική Πάρμα, έρχεται και η Θεσσαλονίκη Τέρι στα τελευταία μέτρα. Η Golden Empress έχει δυνάμεις και περνάει. Η Golden Empress και στη συνέχεια θα μείνει δεύτερη Θεόπεμπτη, η Πάρμα και η Paradise Lady στη συνέχεια. Εδώ και πάλι τα τελευταία μέτρα. Η Golden Empress τελικά θα πάρει την νίκη. Καθαρά μάλιστα προς το τέλος, όπως βλέπετε, με διαφορά. Η Θεόπεμπτη θα μείνει δεύτερη. Από μέσα η Πάρμα και πάρα πολύ έξω. Εδώ και η Paradise Lady. Δείτε, είναι πολύ μικρή διαφορά. Paradise Lady και Πάρμα, για να δούμε, μάλλον η Paradise Lady είναι τρίτη, στην απότατη εξωτερική. Μάλλον η άλλη, από την άλλη οπτική γωνία, μπορούμε να έχουμε καλύτερη εικόνα. Πέμπτη πάντως η Θεσσαλονίκη Τέρζ, δεν ξέρω αν μπορούσαμε να δούμε από την εδώ και λίγο πιο μπροστά προχωρούσαμε, ίσως... Paradise Lady λοιπόν και Πάρμα. Βλέπετε εδώ και τη διαφορά για να έχετε πιο ξεκάθαρη εικόνα. Τρίτη Paradise Lady, τέταρτη Πάρμα και το αποτέλεσμα δηλαδή είναι 4-2-1-5. Πέμπτη Θεσσαλονίκη Τέρις. Πιο πίσω τερμάτισαν οι Catwoman και οι Θράψεις. Προτελευταία η φαβορή Θωριά. Τελευταία η Pacific Bay, η οποία ούτως ή άλλως έχασε κάθε τύχη στην εκκίνηση. Δείτε στο 3, φεύγει με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. 4-2-1-5, τελικό Γκαϊνιάν για την Golden Empress, 9,54. Πλασέ 5,09 και 1,90 για την Θεόπεμπτη. Το Forecast 4-2, 55,10. 55 ευρώ και 10 λεπτά στο Forecast. Θα περάσουμε να δούμε το δίδυμο τώρα. Το δίδυμο 2-4, 25,5 ευρώ. Το τρίο και το τρικάστ, το τρικάστ δεν το έχουμε ούτως ή άλλως. Να δω στο τρίο αν υπάρχει κάτι. Παναλαμβάνω, Γκανιάν 9,54, πλασέ για την Golden Empress 5,09, για την Θεόπεμπτη 1,90, το δίδυμο 25,5, το forecast 55,10. Το τρίο δεν το βλέπω, δεν εμφανίζεται μέχρι τα 29,5 ευρώ. Έχουμε δηλαδή να κάνουμε με ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις στα πολύπλοκα παιχνίδια. Να δούμε και το σύνθετο για να κλείσουμε έτσι με τα πρώτα στοιχεία που έχουμε. Να δούμε λοιπόν τι έχουμε στο παιχνίδι του συνθέτου. Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να σημειώσετε. Η Golden Empress αποδίδει με τον Σερ Δημήτρη 68 ευρώ, με τον Γρεγολεβάντες 87,5, με τον Ρέγκα 161, με τον Big Boss 28,30, με τον Orange King 685,
με τον Νίκλας 157, με τον Ολυμπιακό Ήρωα 29,5, με τον Unbeaten Prince 161, με τον Νοήμωνα 736, με τον Διόνυσο 361, με τον Κώστα 81,40 και με τον Enfest 709. Η επίδοση καταρχήν για την Golden Empress είναι 59,54. Η Θεόπεμπτη στο 1,002. 4-2-1-5, επαναλαμβάνω πάντα το αποτέλεσμα που περιμένουμε να επικυρωθεί για να δούμε και τα υπόλοιπα από πλευράς αποδόσεων. Νούμερο 1 Σερ Δημήτρης, αναβάτης ο Ξινός. 2 Γρεγολεβάντες, αναβάτης ο Κεράτσας. 3 Ρέγκας, αναβάτης ο Οικονομίδης. 4 Big Boss, αναβάτης ο Δρόσος. 5 Orange King, αναβάτης ο Μπάμπης. 6 Νίκλας, αναβάτης ο Μανούλης. 7 Ολυμπιακός Ήρωας, αναβάτης ο Νίκος. 8 Unbeaten Prince, αναβάτης ο Μαμουλίδης. Νούμερο 9 Νοήμων, αναβάτης ο Σολομός. 10 Διόνυσος, αναβάτης ο Σκιαδόπουλος. 11 Κώστας, αναβάτης ο Τζίνι. Και 12 Enfest, αναβάτης ο Χάλαρης. Ο Enfest, ο οποίος δεν θα φέρει τα χρώματα της ιδιοκτησίας του, αλλά θα τρέξει με λευκά. Παναλαμβάνω, ο Enfest θα τρέξει με λευκά χρώματα. Υπάρχει πρόβλημα με τι, με το στίβο. Τι είναι αυτή, αναβάτες βλέπω εκεί. Ο αναβάτης Φίλιππος, Ντίνος και Λάος, αν δεν κάνω λάθος. Από δεξιά προς τα αριστερά όπως τους βλέπω. Φίλιππος, Ντίνος και Λάος βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο, στο σημείο των 500 μέτρων. Πού είναι αυτό? Βέβαια, όσο είναι μέσα, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να βγουν τα άλογα. Θα περιμένουμε. Βλέπω την έξοδο πλέον των αλόγων. Προσπαθώ να δω βέβαια πού βρίσκονται οι αναβάτες. Πρέπει να είναι περίπου στα 700 μέτρα τώρα. Αυτοί που προσπαθούν να δουν το στίβο. Δείτε και τα άλογα καθώς βγαίνουν και πηγαίνουν προς την αφετηρία. Εδώ η τελική ευθεία. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα όπως βλέπετε κι εσείς. Ο Enfest τον βλέπετε με λευκά χρώματα. Θα τρέξει σήμερα. Ο Orange King εδώ είναι και ο πρώτος που θα τοποθετηθεί. Βλέπουμε και το Ρέγκα τώρα. Ωπα ρε παιδιά, καμώ την κοιτάνα. Τι έγινε, να μας σκοτώσουν τώρα παιδιά. Δεν πάω εγώ δεν θα πάμε στο κουλά. Ένα μαχαίρι θα έρθει εδώ. Δεν μπορώ να διακρίνω βέβαια τα χρήματα του Σκορέξη. Παραλαμβάνω ότι ξεκινάει εδώ με την εκκίνηση. 7-4-1-2 σταθερά το βασικό παιχνίδι. Ολυμπιακός Ήρωας 1,19 τώρα στον Κανιάνο. Big Boss 1,98. Ο Σερ Δημήτρης 3,15 και ο Γρεγολεβάντες 3,5. Ο Νίκλας είναι στα 6,10. Στα 4-7-7-4 βλέπετε στο forecast. 7-4-1-2 πάντα στο τετραπλό. Η σειρά δηλαδή με την οποία είναι και τα φαβορή 7-4-1-2. Και ήδη πάνω από 52.000 το παιχνίδι στο σκορ Γκανιάν 6.
τελευταίες ετοιμασίες πριν περάσουν τα άλογα μέσα. Εδώ και ο Unbeaten Prince, ο Νίκλας, ο Σερ Δημήτρης, εκεί κοντά βέβαια και οι υπόλοιποι όπως ο Διόνυσος, ο Κώστας εδώ. Orange Kinka και Νίκλας οι δύο πρώτοι. Ετοιμάζεται και ο Νίκλας. Περιμένουμε πάντα και τον Orange King. Εδώ το βλέπουμε τώρα να οδηγείται προς την αφιτηρία. Πάνω από 55.000 τα χρήματα στους κορέξι. Συνεχεί λακτίσματα εκεί για τον Orange King που δεν λέει και να πάρει θέση. Ο Νίκλας ήδη βρίσκεται. Δείτε εκεί. Πήρε τελικά θέση. Αμέσως μετά περιμένουμε να τοποθετηθούν και οι υπόλοιποι. Σερ Δημήτρης και Unbeaten Prince εδώ. Ολυμπιακός ήρωας πάντα πρωτοφαβορεί, 1,16 αποδίδει. Ο Big Boss 2,27. Ο Σερ Δημήτρης 3 ευρώ. Ο Γρεγολεβάντες 3,5. Και ο Νίκλας 4,83. Μετά πάμε πάνω από 9 ευρώ στον Κώστα. 7, 4, 1, 2 και 6 λοιπόν. Πήρε θέση και ο Κώστας. Ο Σκορέγας πιο μέσα. Πάμε τώρα εδώ σε Διόνυσο και πιο έξω Γρεγολεβάντες. Στα 58.000 ευρώ το σκορέξι. Big Boss and first. Αφού πάει η θέση του Γρεγολεβάντες που περιμέναμε νωρίτερα. Δώσ' του, έλα, τα πόδια σου. Έλα, δώσ' του, έλα, δώσ' του, έλα, τα πόδια σου. Έλα, 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 έλα,
Ο Ολυμπιακός ήρωας είναι αυτός που θα πάρει πάντως θέση πιο μέσα. Ο Νοήμων θα τοποθετηθεί τελευταίος. Περιμένουμε και τον and first. Επτά, τέσσερα, ένα, δύο, σταθερά τα φαβορί στη συνέχεια νούμερο 6. Παίρνει θέση και ο Ενφέστε. Απομένει και ο Νοήμων ακόμα πιο έξω. Χρονοβόλος η διαδικασία εδώ στην δεύτερη υποδρομία. Ήταν και περισσότερα τα άλογα. Πολλά με προβλήματα. Για να δούμε τώρα με τον Νοήμωνα εδώ. Συνηθίζει και αυτός να ταλαιπωρεί κόσμο για να πριν πάρει θέση. Έλα Δημήτρη, περιμένετε. Έλα Δημήτρη, πιάστο, πιάστο, πιάστο. Πιάστο Δημήτρη. Μπράβο, μπράβο. Κι άλλοι θέλει, κι άλλοι θέλει. Έλα, όλοι μαζί, όλοι, γρήγορα. Μπράβο, μπράβο. Λίγο ακόμα. Αυτό περίμενε. Όλα έτοιμα. Άλογα είναι πλέον στις εντολές του αφέτη και δίδεται η εκκίνηση της δεύτερης υποδρομίας για την πρωτοπορία. Προσπαθεί να ξεχωρίσει από την εσωτερική ο Ρέγκας, ο Νίκλας λίγο πιο έξω ανάμεσά τους και ο Big Boss, πολύ πιο έξω και ο Γρεγολεβάντες, προσπαθεί και ο Ολυμπιακός Ήρωας, δεν έχει ξεχωρίσει κάποιος. Ρέγκας, Big Boss, Νίκλας και πιο έξω ο Γρεγολεβάντες είναι αυτοί. Έρχεται τώρα πλέον και ο Ολυμπιακός Ήρωας, συγκαλπάζουν και οι τέσσερις. Και οι πέντε θα λέγαμε, καθώς κοντά τους είναι και ο Νίκλας, ο οποίος κλείστηκε εκεί στη στροφή. Πάντα γίνεται μάχη για να περάσει μπροστά ο Big Boss, ο Ολυμπιακός Ήρωας. Στη συνέχεια ο Ρέγκας, πιο έξω ο Γρηγολεβάντες, ο Νίκλας. Έρχεται και ο Σερ Δημήτρης από την εσωτερική. Ο Big Boss είναι αυτός που πάντα προηγείται. Big Boss, ο Γρηγολεβάντες, ο Ολυμπιακός Ήρωας. Δυνατά και ο Σερ Δημήτρης από την εσωτερική. Big Boss τα τελευταία μέτρα θα πάρει την νίκη, ενώ Φίνης κάνει και ο Κώστας. Big Boss, Γρηγολεβάντες, Ολυμπιακός Ήρωας και Σερ Δημήτρης από την εσωτερική. Big Boss, Σερ Δημήτρης, Big Box, Σερ Δημήτρης και στη συνέχεια Ολυμπιακός Ήρωας και Γρηγολεβάντες. Το αποτέλεσμα δηλαδή 4-1, 7-2. Big Boss εδώ. Σερ Δημήτρης βελτιώθηκε από την εσωτερική. Ολυμπιακός Ήρωας και Γρηγολεβάντες που πάλευαν από νωρίς για τις πρώτες θέσεις θα μείνουν στις τιμητικές τρίτη και τέταρτη αντίστοιχα. Πέμπτος αυτός που προηγήθηκε αρχικά ο Ρέγκας και στη συνέχεια ο Κώστας, ο Νίκλας, ο Orange King, ο Unbeaten Prince, ο Νοήμων. Πιο πίσω Enfest. Και πάλι η εκκίνηση της δεύτερης υποδρομίας. Επαναλαμβάνω το αποτέλεσμα 4-1, 7-2. Τελικό Γκανιάν για τον Big Boss 2,39. Πλασέ για τον Big Boss 1,11. Για το Σερ Δημήτρη 1,40. Το δίδυμο 1-4, 5,59. Παραλαμβάνω το δίδυμο 1x4, 5 ευρώ και 59 λεπτά.
Περάσουμε να δούμε το forecast τώρα. 4-1 ο συνδυασμός του forecast. Η απόδοσή του 8,82. 8 ευρώ και 82 λεπτά. Το πρώτο σύνθετο 4x4, να θυμίσουμε, 28,30. Σύνθετο δίδυμο, σύνθετο φορκά σε κρεμότητα. Το 3-1-4-7 και το τρικάστ, θα δούμε 4-1-7. Το τρικάστ πρώτα, 4-1-7, 19,91. Επαναλαμβάνω, το τρικάστ 19 ευρώ και 91 λεπτά. Πρώτο συνδυασμό ήταν στο 3-1-4-7, απόδοση 3,08. Να δούμε και στο τετραπλό τι έχουμε και αν εμφανίζεται βέβαια το 4-1-7-2. Πιθανό να εμφανίζεται, άλλωστε αυτά ήταν και τα 4 άλογα που παίζονταν περισσότερο, έστω και με διαφορετική σειρά. Τετραπλό 4-1-7-2. 62,84. Παραλαμβάνω, 62 ευρώ και 84 λεπτά. Και η απόδοση του τετράπλου. Μας λείπουν μόνο σύνθετο δίδυμο, σύνθετο forecast. Και τα σύνθετα που θα δούμε στη συνέχεια. Εδώ και το photo finish. Αυτό περιμένουμε και εμείς για να σας δώσουμε και την επίδοση του νικητή. Συλλέγω ταυτόχρονα αποδόσεις στα σύνθετα παιχνίδια. Να ξεκινήσουμε από το σύνθετο, ο Big Boss, ο οποίος επικράτησε με επίδοση 58-24, αποδίδει στο σύνθετό του με την Αυγερινή 43,60, με την Nostalgia Way 98,30, με την Αλτάνη 16,5, με την Ήπειρο 2,52. Λίγο πάνω από την απόδοση του Γκανιάν. Απόλυτο φαβορή Ήπειρο στην επόμενη. Με την Marathon Tiger 15,80, με την Ιδονή 287 και με τη Δραχμή 8,64. Στο σύνθετο δίδυμο, με το 1-4 στο πρώτο σκέλος, μέχρι τα 50 ευρώ έχουμε. Με το 4-7 στο δεύτερο σκέλος, απόδοση 17,98. Με το 3-4 27,63, με το 4-5 33,94 και με το 1-4 38,47. Επικυρώνεται το αποτέλεσμα. Να δούμε και το σύνθετο forecast. Με το 4-1 στο πρώτο σκέλος, μέχρι τα 71 ευρώ έχουμε. Με το 4-7 33,47, με το 4-5 52,77 και με το 4-3 54,47. Η απόδοση του συνθέτου 28,31, το σύνθετο δίδυμο 329,28 και το σύνθετο forecast 1462,80. Αυτά συνολικά για την δεύτερη υποδρομία, σύντομα πάλι μαζί με την τρίτη αναμέτρηση. Επιστροφή για την συνέχεια για την τρίτη υποδρομία, όπου διαγωνίζονται 7 συνολικά τετραετής και ανωφοράδες στην απόσταση των 1200 μέτρων. Θα δούμε τα άλογα που θα διαγωνιστούν.
Νούμερο 1 Αυγερινή, 2 Nostalgia Way, 3 Αλτάνη, 4 Ήπειρος, 5 Marathon Tiger, 6 Ιδονή, 7 Δραχμή. Αυτά είναι τα άλογα που τρέχουν. Πλέον ολοκληρώνεται και η επίδειξη στο πάντο, Καλτάνη. Τα άλογα θα βγουν σε λίγο στο στίβο. Ήπειρος πάντα το μεγάλο φαβορί. Θα τη δούμε και στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπετε εδώ κατά την έξοδο. Η ομόσταυλή της εδώ η Δονή. Δραχμή. Ολοκληρώνεται προοδευτικά η έξοδος, Nostalgia Way, πιο πίσω Αυγερινή και Αλτάνη λογικά, τελευταία. Όλοι στο ζέσταμα, όπως και το μεγάλο φαβορί εδώ, η Ήπειρος. Κατεύθυνση αφετηρία των 1200 μέτρων. Ανακοινώνεται και το τρίλεπτο της εκκίνησης. Εδώ πάντα η νοστάλτζια. Περιμένουμε βέβαια να πάρει τη θέση της. Δεν βλέπω αλλαγή. Το δεύτερο ζευγάρι Αυγερινή και Ήπειρος. Εδώ η Αυγερινή. Πιο έξω περιμένουμε την Ήπειρο. Δεν τη βλέπω την Ήπειρο. Περιμένουμε πάντα να πλησιάσει εδώ τώρα. Στο 3. Μπράβο. 27 και πλέον 1000 ευρώ στο σκορ 6. Συγγνώμη, στο σκορ 4. Πήρε θέση η φαβορή.
Ανήσυχη όμως μέσα στο start. Βγαίνει και πάλι. Δεν ήθελε κουκούλα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τότε της τοποθετήθηκε. Συνεχίζεται λοιπόν η διαδικασία. Πάμε στην επόμενη, η Δραχμή. Η Δονή Αλτάνη απέμειναν. 76 λεπτά στον Κανιάνη Ήπειρος. Δραχμή 2,61. Αλτάνη 4,10. Marathon Tiger 5 ευρώ, Αυγερινή 5,5. Όλα έτοιμα. Δείτε η εκκίνηση της τρίτης υποδρομίας για την πρωτοπορία. Προσπαθούν οι Marathon Tiger, αλλά με πίεση και η Δραχμή. Έρχεται απ' έξω τώρα και η Αλτάνη. Marathon Tiger και Αλτάνη είναι οι δύο πρώτες. Δραχμή, Αυγερινή προωθείται από την εσωτερική. Περνά τώρα αυτή τρίτη, ενώ ακόμα πιο πίσω έμειναν η Ήπειρος, η Nostalgia Way και στην τελευταία θέση η Ειδονή. Πάντα στην πρωτοπορία βρίσκονται από την εξωτερική. Τώρα ελαφρά προηγείται η Αλτάνη. Από μέσα Marathon Tiger, έρχεται και η Αυγερινή για να συγκαλπάσει μαζί με τις δύο πρώτες και στη συνέχεια προωθείται η Ήπειρος. Πάμε για τα τελευταία πλέον 600 μέτρα. Αλτάνη, Marathon Tiger και Αυγερινή, οι τρεις πρώτες. Αλτάνη, Αυγερινή, Marathon Tiger μπαίνουν στην τελική ευθεία. Πάντα Αλτάνη, Αυγερινή και Marathon Tiger. Και στα τελευταία μέτρα, Αλτάνη και Αυγερινή θέλουν να ξεφύγουν. Αυγερινή απ' έξω έχει κάνει ήδη την επίθεσή της στην Αλτάνη που παλεύει πάντα από μέσα και η Marathon Tiger. Αυγερινή προηγείται, Αυγερινή, Αλτάνη και Marathon Tiger, ενώ προσπαθεί να καλύψει εδαφός και η Δραχμή από την εσωτερική και η Ήπειρος απ' έξω. Πολύ δυνατά η Marathon Tiger από μέσα, θέλει να φτάσει και στη νίκη. Αυγερινή απ' έξω δυνατά, Marathon Tiger περνάει. Marathon Tiger, Αλτάνη και πάνω στο ταμπλό ήρθε και η Δραχμή. Marathon Tiger λοιπόν η νικήτρια. Εδώ και πάλι τα τελευταία μέτρα. Αλτάνη πάλευε μέχρι τέλους όπως και η Αυγερινή. Θα έρθει ανάμεσά τους και η Δραχμή. Marathon Tiger, Αλτάνη και δείτε πάνω στο ταμπλό από μέσα. Φαίνεται τουλάχιστον η Δραχμή να προσπερνά την Αυγερινή. Αλλά παρεμβάλλεται η Αλτάνη. Και είναι δύσκολο να έχει κανείς σε κάθαρη άποψη. Εδώ δείτε και από άλλη γωνία, ίσως εδώ να είναι πιο καθαρή εικόνα. Ίσως λοιπόν να πρόλαβε η Δραχμή την Αυγερινή. Και για να είμαστε εντάξει, το αποτέλεσμα 5-3, 7-1 σε φωτοφινής. Εδώ. Η αίσθηση που μου έδωσε η Δραχμή είναι ότι πρόλαβε πάνω στο ταμπλό, αλλά έχουμε πει ότι σε αυτά τα πράγματα δεν μετρούν οι αισθήσεις, αλλά το ίδιο το αποτέλεσμα και ο λόγος το φωτοφινής. Πάμε και πάλι να δούμε από την αρχή την εκκίνηση. Όσο για την Ήπειρο, τερμάτισε όπως είδατε αρκετά πιο πίσω από τις πρώτες. Εδώ και πάλι η κίνηση, σαν άνοιξε νωρίτερα η πόρτα για την Ήπειρο. Δεν ξέρω αν μπορούσαμε να το ξαναδούμε. Θα παρακαλούσα να ξαναδούμε την εκκίνηση, ευχαριστώ. Προσέξτε λοιπόν, ελαφρά όλα αυτά σε κλάσματα, δείτε στο 5, κλάσματα δευτερολέπτου εδώ βλέπετε, αλλά όλα αυτά είναι στο ζωντανό, στο κανονικό, στο γρήγορο αν θέλετε, δεν παίζουν και ρόλο. Απλά μία μικρή λεπτομέρεια. Η Ειδονή έφυγε και με κάποια διστακτικότητα. Δείτε όλη την εξέλιξη. Με χαμόγελα επιστρέφει ο Θανάης Σωτηρόπουλος. Και είναι λογικό βεβαίως. Σπάζοντας την κοινιά του στάβλου του.
Τελικό Γκανιάν για την Marathon Tiger 5,19. Επαναλαμβάνω, 5 ευρώ και 19 λεπτά το Γκανιάν για την Marathon Tiger. Πλασέ επιστροφή. Και πάλι εδώ η τελική ευθεία. Στο παιχνίδι του Διδήμου θα περάσουμε τώρα. Το Δίδυμο λοιπόν, 3-5. 16,80. 16 ευρώ και 80 λεπτά. Το forecast 5-3, 40,80. Αρκετά μεγάλες οι αποδόσεις. Το τρίο και το τρικάστ, αφού πρώτα έχουμε το αποτέλεσμα, πάντα το αναμένουμε για την τρίτη θέση. 5-3, 7-1 επαναλαμβάνω σε φωτοφίνις. Θα δούμε το σύνθετο αμέσως μετά. Έρχεται το δελτίο άφιξης. Στην τρίτη θέση το νούμερο 7, πράγματι, η δραχμή, τέταρτη αυγερινή. 5, 3, 7 και 1. 1, 15, 0, 1 η επίδοση για την νικήτρια. Το 3-3-5-7, 23,18. Πάμε στο σύνθετο. Η Marathon Tiger αποδίδει. Με τον Royal Star 22 ευρώ. Με τον Bello Peter 114. Με τον Sir Alex 26,30. Με τον νέο Ηρακλή 55,60. Εδώ και το photo finish. Με τον Legal Task 153. Με τον Γόρδιο 35,5. Με τον Προμαχώνα 34,40. Και με τον Τσεντολάνο 23,10. Στο σύνθετο δίδυμο και το σύνθετο forecast με το 5-3-3-5 στο σύνθετο δίδυμο στο πρώτο σκέλος δεν υπάρχει κάποιος συνδυασμός. Επικυρώνεται και το αποτέλεσμα. Η υποδρομία έχει καλώς. Να τα δούμε λοιπόν συνολικά. Τελικό Γκανιάν για την νικήτρια Marathon Tiger 5,19 πλασέ επιστροφή. Το δίδυμο 3x5 16,82. Forecast 5x3 40,88. Το δεύτερο σύνθετο 4x5 15,88. Το σύνθετο δίδυμο 1-4x3-5 201,47. Το σύνθετο forecast 4-1x5-3 791,55. Το 3-3-5-7 23,18. Και το tricast 5-3-7 172,30. Επιστροφή σε λίγα λεπτά με την τέταρτη υποδρομία.
Περνάμε τώρα στην τέταρτη υποδρομία και εδώ 1200 μέτρα είναι η απόσταση. Τρέχουν 8 πενταετής της τρίτης κατηγορίας. Νούμερο 1, Royal Star, αναβάτης ο Φιλίππος. 2, Bello Peter, αναβάτης ο Κουτσοπέτρος. 3, Sir Alex, αναβάτης ο Λαζαρίδης. 4, Νέος Ηρακλής, αναβάτης ο Τσεργάς. 5, Legal Task, αναβάτης ο Σολωμός. 6, Γόρδιος, αναβάτης ο Δημητσάνης. 7, Προμαχώνας, αναβάτη Δαϊντίνα. Και 8, Τσεντολάνο, αναβάτης ο Χάλαρης. Έτοιμος ο Τσεντολάνο να βγει πρώτος, ο οποίος υπέβεται με 50 κιλά, δηλαδή 1,5 κιλό πάνω. Ο αναβάτης Χάλαρης δεν μπορεί να κάνει κάτω από τα 50 κιλά. Το βλέπετε εδώ. Με αυτό το βάρος λοιπόν στη σέλα του Τσεντολάνο. Σύνθετο δίδυμο και σύνθετο θα δούμε. Σύνθετο 1x1 1,70. 3x1 7,30. 6x1 5,70. 7x1 9 ευρώ. 8x1 5,20. Το 1x4 5,5. Το 8x4 8,20. Νούμερο 1 Ελίσποντος, νούμερο 4 Στρατούλης. Σύνθετο δίδυμο 1x1 4 7 ευρώ. 1x8 4 7,70. 1x7 4 10,30. 1x6 5 14 ευρώ. Ενώ ο Μπέλο Πίτερ δυσκολεύει κάπως τον αβάτη του για να βγει προς το στίβο εδώ. Το Τρικάστ 1x8 18,20. 1x6 20,70. 1x7 22 ευρώ. Ενώ είναι έτοιμοι να βγουν ακόμη ο Legal Task Πέρασε πρώτο φαβορί, τώρα Τσεντολάνο και πάλι. Royal Star εδώ, δεύτερο φαβορί. Τσεντολάνο 1,57, Royal Star 1,63 και ο Γόρδιος 2,08, εδώ, Προμαχώνας 3,25. Τρίτο φαβορί ο Γόρδιος. Στο πλασέ πάντα κάτω από τα 50 λεπτά. Sir Alex, πάνω από 8 ευρώ. Προμαχώνας. Royal Star. Ανακοινώνεται τρίλεπτο εκκίνησης. Εδώ ο νέος Ηρακλής. Περιμένουμε να περάσουν τα λόγα απέναντι, όπως και ο Προμαχώνας, εδώ και ο νέος Ηρακλής. Στο παιχνίδι πάντα σταθερά τα τρία φαβορί, μάλιστα και οι τρεις έχουν κάτω από 2 ευρώ ή αν θέλετε η διαφορά τους είναι ελάχιστη. Δείτε τον Τσεντολάνο στο 1,77, Royal Star 1,82 και Γόρδιος 1,91 που τίνει να περάσει και πρώτο φαβορί. 14 λεπτά η διαφορά του πρώτου από τον τρίτο. Στη συνέχεια ο Προμαχώνας με απόδοση 2,74. 8-1-6, στη συνέχεια 7 και 3 ως Sir Alex τώρα στα κάτω από τα 5 ευρώ, 4,89 για την ακρίβεια. Εδώ και ο Legal Task.
Βρισκόμαστε λίγο πριν από την εκκίνηση της τέταρτης υποδρομίας. Τελευταίες στιγμές λοιπόν πριν πάρουν θέση τα άλογα στο start και βλέπουμε τον Royal Star, ο οποίος πέρασε και πάλι πρώτο φαβορή. Αποδίδει στον Κανιάν 1,37. Στη συνέχεια είναι το νούμερο 8 Τσεντολάνο στα 2,02 και ο Γόρδιος 2,19. Πιο πίσω Προμαχώνας 3,11. Εδώ ο νέος Ηρακλής. Στο τετραπλό 1,8,7,6 ο πρώτος συνδυασμός είναι στα 44 περίπου ευρώ. Το σύνθετο 1x1,2,10, 1x4,5,10. 8x1,6 ευρώ, 7x1 επίσης 6 ευρώ, το 6x1,5,20 όπως το 3x1. Το 8x4 κάτω από τα 8 ευρώ. Ελίσποντος κατά πρώτο λόγο, Στρατούλη στη συνέχεια, τα λόγα που παίζονται περισσότερο στην επόμενη υποδρομία. Η επόμενη που είναι και το κλασικό έπαθλο μαραθωνίου, μια αναμέτρηση στα 3 χιλιόμετρα. Το τρικάστ 1,6,8 αποδίδει 19 ευρώ, 1,8,6 20 ευρώ. Βλέπετε τον Μπέλο Πίτερ, Τσεντολάνο εδώ, δεύτερο φαβορή. Legal Task και πιο πίσω Royal Star παραμένει πρώτο φαβορή με απόδοση 1,33. Τελευταίες πάντα στιγμές πίσω από την αφετηρία, τελευταίες βόλτες. Βλέπουμε τον Τσεντολάνο, πάντα δεύτερο φαβορή πίσω από το Royal Star. Αριστερά ο Προμαχώνας που θα τοποθετηθεί και πρώτος. Royal Star 1,35, Τσεντολάνο 1,99, ο Γόρδιος 2,39, ο Προμαχώνας 3,24 και στη συνέχεια ο Σερ Άλεξ 3,75. Εδώ με την Τίνα στη σέλα του Προμαχώνας ετοιμάζεται για να πάρει πρώτος θέση στην αφετηρία. Εδώ πάντα το πρώτο φαβορί. Εδώ παίρνει θέση ο πρώτος και πάμε έτσι προοδευτικά για την εκκίνηση. Τοποθετήθηκε και πιο έξω ο Μπέλο Πίτερ. Το δεύτερο ζευγάρι, Τσεντολάνο και Γόρδιος. Μπράβο, ναι. Τσεντολάνο, χαρακτηριστικό του η μεγάλη αρχική ταχύτητα. Και ο Γόρδιος βέβαια από τους γρήγορους, αναμφίβολα. Legal Task και Sir Alex, οι δύο που ακολουθούν τώρα. Τους βλέπετε εδώ. Ακόμα πιο μεγάλο φαβορί ο Royal Star. 1,18, πάνω από 2 ευρώ Τσεντολάνο, κοντά στα 3 ο Γόρδιος, κοντά στα 3,5 ο Σερ Άλεξ τώρα και στη συνέχεια ο Προμαχώνας. Σερ Άλεξ που παίρνει τη θέση του στο 7. Και απομένουν δύο. Royal Star και νέος Ηρακλής. Εάν δεν μπαίνει, μην το κουμπίσετε. Αν δεν μπαίνει, πιάστε το.
Έλα ακόμη. Όλα έτοιμα, καθώς είναι και ο τελευταίος πίσω από την αφετηρία και... πέμπτη θέση του. Δεν άλλαξε τίποτα, 1,17 στον Κανιάνο Ραγιάλ Στάρ το φαβορί και τα άλογα είναι στις εντολές του αφέτη. Οπ! Καθυστερεί η κίνηση, δίδεται τώρα και φεύγει καθυστερημένα ο νέος Ηρακλής. Ο Τσεντολάνο πετάγεται από την εσωτερική, θέλει να οδηγήσει. Έρχονται απ' έξω ο Σεράλεξ όπως και ο Γόρδιος. Στη συνέχεια μένει πιο πίσω ο Ρογιάλ Σταρ. Τσεντολάνο και Σεράλεξ είναι οι δύο πρώτοι. Ρογιάλ Σταρ, Γόρδιος ακολουθούν. Στη συνέχεια περνά στην επόμενη θέση ο Μπελοπίτερο. Προμαχώνας ακόμα πιο πίσω από τον Legal Task που είναι τρίτος από το τέλος. Σε απόσταση έχει μείνει τελευταίος ο νέος Ηρακλής. Πάντα οι δύο πρώτοι. Σεράλεξ συγκαλπάζει με τον Τσεντολάνο. Στη συνέχεια επίσης το δεύτερο ζευγάρι, ο Ρογιάλ Σταρ και εξωτερικά του καλπάζει ο Γόρδιος. Ακόμα πιο πίσω έχουν μείνει σε απόσταση μάλιστα. Οι υπόλοιποι με τον Legal Task να θέλει να προηγηθεί του Μπέλο Πίτερ αλλά και του Προμαχώνα που καλπάζει στην εξωτερική. Στα τελευταία μέτρα γίνεται μάχη. Θέλει να βρει κάποιο πέρασμα ο Γόρδιος από την εσωτερική που φαίνεται να έχει δυνάμεις μαζί με τον Ρογιάλ Σταρ και επιτίθεται στους πρώτους. Σεράλεξ προηγείται. Σεράλεξ προσπαθεί πάντα και ο Τσεντολάνο από μέσα ο Γόρδιος, ο Ρογιάλ Σταρ χάνει έδαφος. Τα τελευταία μέτρα βελτιώνεται συνεχώς ο Προμαχώνας την ώρα που ξεφεύγει ο Σεράλεξ. Σεράλεξ είναι αυτός που θα πάρει την νίκη. Προμαχώνας πλησιάζει. Σεράλεξ, Προμαχώνας που τον απειλεί. Σεράλεξ, Προμαχώνας, Γόρδιος στη συνέχεια. Σεράλεξ, Προμαχώνας, Γόρδιος για τέταρτη θέση. Τσεντολάνο. Εδώ ο νικητής, Σεράλεξ. Νούμερο 3. Προμαχώνας, νούμερο 7. Γόρδιος, νούμερο 6. Τσεντολάνο, νούμερο 8. Θα βελτιωθεί ο νέος Ηρακλής, θα μείνει στη συνέχεια στην επόμενη θέση. 3, 7, 6, 8 το αποτέλεσμα. Και πάλι η κίνηση. Τελικό Γκανιάν για τον Σεράλεξ 3,38. Πλασέ 1,30. Για τον Προμαχώνα 2,73. Θα δούμε και τις αποδόσεις. Το Forecast 3-7 κλείνει στα 14 ευρώ. Θα δούμε το δίδυμο τώρα. Θυμίζω το σύνθετο 26,30. Το δίδυμο 3-7 9,87. Στο Tricast δεν εμφανίζεται ο συνδυασμός μέχρι τα 36 ευρώ. Το τρίο 367 19,69. Επαναλαμβάνω, το τρίο 19 ευρώ και 69 λεπτά.
Θα περάσουμε να δούμε τα σύνθετα τώρα. Αφού σας πω προηγουμένως ότι στο σύνθετο δίδυμο με το 3-7 στο πρώτο σκέλος εμφανίζεται μόνο ένα συνδυασμός, με το 1-4 στο δεύτερο η απόδοση είναι 23,61. Μέχρι τα 46,20 δεν υπάρχει άλλος και στο σύνθετο forecast μέχρι τα 53,20 δεν εμφανίζεται το 3-7 στο πρώτο σκέλος. Περνάμε στο σύνθετο. Ο Sir Alex αποδίδει με τον Ελίσποντο 4,37. Με τον Απολέον Εμπερόρ 289. Με τον Σαλονικιό Τέρζε 38,10. Με τον Στρατούλη 7,66. Με τον Γουίσμπον Ράφλ 38,10. Και με τον Πενταλοφίτη Τέρζε 95,5. 3, 7, 6, 8, πάντα το αποτέλεσμα που περιμένουμε να επικυρωθεί. Η επίδοση για τον Sir Alex 1,13,60. Επαναλαμβάνω, τελικό γκανιάν για τον Sir Alex 3 ευρώ και 38 λεπτά. Πλασέ 1,30. Πλασέ για τον δεύτερο προμαχώνα 2,73. Η υποδρομή έχει καλός. Το δίδυμο 3-7 9,87. Το forecast 3x7. Το σύνθετο 26,34. Σύνθετο δίδυμο 317,66. Σύνθετο forecast 777,02. Τρίο 19,69. Τρικάστ 113,22. Και το τετραπλό 332,74. Επιστρέφουμε με το κλασικό έπαφλο μαραθωνίου. Περνάμε κυρίες και κύριοι στην διαδικασία επίδειξης πλέον των αλόγων στον αγωνιστικό χώρο καθώς βγαίνουν από το Paddock. Περιμένουμε να βγουν συνολικά όλοι. Σαλονικιός Τέρες αρχικά, πιο πίσω να πω ο Νέμπερορ. Τρέχουν 6 άλογα, τριετής στα 3 χιλιόμετρα. Ένα Λίσποντος, ένα Βάτης ο Φίλιππος, 2 Ναπολέον Έμπερορ, ένα Βάτης ο Λαζαρίδης, 3 Σαλονικιός Τέρες, ένα Βάτης ο Λιάκος. 4 Στρατούλη, αναβάτης ο Ξινός, 5 Wisborne Ράφλα, αναβάτης ο Δημητσάνης και 6 Πενταλοφίτης Θέρες, αναβάτης ο Χαλαρής. Ο Σαλονικιός Θέρες βγήκε ήδη στον αγωνιστικό χώρο. Πρώτο φαβορί ο Ελίσποντος, εδώ Ναπολέον Έμπερορ. Ο Ελίσποντος αποδίδει 1,02, εδώ τον βλέπετε. Και στη συνέχεια ο Στρατούλης 1,46. Ο Wisborne Ράφλ εδώ. Πιο πίσω ο Πενταλοφίτης Τέρζ και ο Στρατούλης. Οι τελευταίοι που εξέρχονται. Ο Ελίσποντος λοιπόν 1 ευρώ στον Κανιάν. 1,5 περίπου ο Στρατούλης. Στη συνέχεια πάμε. Wisborne Ράφλ 3,36. Σαλονικιός Τέρζ 3,48. Ο Πενταλοφίτης 6,5. Ο Ναπολέον Έμπερορ στα 10 ευρώ. Ο λιγομελής δυστυχώς όμιλος, μόλις 6 τριετής.
παρά το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με ένα έπαφλο αξίας 36.000 ευρώ. Βγήκε και ο Στρατούλης. Όλοι είναι στο ζέσταμα. Κατευθύνονται προς το σημείο των 1.000 μέτρων, εκεί όπου είναι και το σημείο εκκίνησης των 3.000 μέτρων. Λίσποντος εδώ, σταθερά το πρώτο φαβορί. 95 λεπτά αποδίδει τώρα στον Κανιάν. Ο Στρατούλης 1,61. Εδώ ο Στρατούλης. Πιο πίσω ο Wisborne Raffle, ο οποίος θα τοποθετηθεί και πρώτος. Εδώ τον βλέπετε. Μάλλον οδηγείται στην αφετηρία. Και πράγματι είναι έτοιμο το πρώτο άλογο να πάρει θέση. Το δίδυμο 1-4 τώρα, 1,20. Το forecast 2 ευρώ το 1-4. Το 4-1, 2,5. Έλα, Φίλιππος, το 3. Παίρνει θέση ο Στρατούλης. Κάλαρης 4. Στη συνέχεια ο Λίσποντος. Στο 1 ο Wisborne Raffle, στο 2 ο Στρατούλης, 3 Λίσποντος. Ακολουθούν οι ομόσταυλοι Πενταλοφίτης και Σαλονική ο Στέρζ και τελευταίος ο Ναπολέον Εμπερόρ. 81 λεπτά στον Κανιάν για τον Ελίσποντο. Στρατούλης 1,81. 86 λεπτά τώρα ο Ελίσποντος. 1,81 ο Στρατούλης. Απομένει εδώ ο τελευταίος. Και όλα έτοιμα. 6 τριετής βρίσκονται στην αφετηρία και είναι στις εντολές του αφέτη. Και δίδεται η εκκίνηση της 5ης υποδρομίας του κλασικού επάφλου μαραθωνίου. Wisborne Raffle αρχικά είναι αυτός που θέλει να οδηγήσει για απέξω και ο Πενταλοφίτης Τέρης, ο οποίος θέλει να βγει μπροστά. Πενταλοφίτης Τέρης και Wisborne Raffle. Στην συνέχεια μένει ο Σαλονίκη ο Στέρης, ακόμα πιο πίσω Στρατούλης Ελίσποντος και Ναπολέον Εμπερόρ. Πάμε σιγά σιγά για την πρώτη τελική ευθεία. Καθαρά μπροστά ο Πενταλοφίτης Τέρες, ο οποίος πρόωρα μάλιστα αποσπάται τον αντιπάλον του. Ενώ μπαίνει στην τελική ευθεία, βλέπετε πόση μεγάλη διαφορά έχει από τον δεύτερο Wisborne Raffle. Κάνει προσπάθειες πλέον αβάτης του να τον συγκρατήσει, βλέποντας και το τι γίνεται πιο πίσω. Και πιο πίσω αυτό που γίνεται είναι ότι ο Ναπολέον Εμπερόρ προοδευτικά βελτιώνεται και πιάνει στην δεύτερη θέση τον Wisborne Raffle, ενώ από την εσωτερική βρίσκεται ο Σαλονίκη ο Στέρες. Κοντά τους πλέον Στρατούλης και Λίσποντος, και πλέον όλα τα άλογα και τα έξι είναι κοντά με πολύ μικρές διαφορές και στο σημείο τώρα του πρώτου φίνις, με τον Πενταλοφίτη Τέρες να περνάει πρώτος. Στη συνέχεια ακολουθούν πάντα ο Wisborne Raffle και ο Ναπολέον Εμπερόρ, πιο πίσω Σαλονίκη ο Στέρες, σταθερά στις δύο τελευταίες θέσεις τα φαβορεί ο Στρατούλης δηλαδή και ο Ελίσποντος. Πάμε για τα τελευταία 1.800 μέτρα. Καμία αλλαγή στην διάταξη των αλόγων. Πενταλοφίτης Τέρες εξακολουθεί και προηγείται στην δεύτερη θέση ο Wisborne Raffle. Ναπολέον Εμπερόρ τρέχοντας πολύ ανοιχτά φαίνεται να χάνει έδαφος και πλέον προοδευτικά θέλουν να βελτιωθούν τόσο ο Στρατούλης όσο και ο Ελίσποντος. Κυριολεκτικά στο βήμα τους είναι αυτοί που θέλουν να πλησιάσουν τους πρώτους. Την ώρα βέβαια που πετάγεται πάρα πολύ έξω ο Πενταλοφίτης Τέρες και χάνει σημαντικό έδαφος και θα λέγαμε ότι δίνει την εντύπωση ότι δεν θέλει να πάει και έτσι βρίσκει την ευκαιρία ο Wisborne Raffle να περάσει από την εσωτερική. Την ώρα βέβαια που πάντα βρίσκεται στην επόμενη θέση ο Σαλονίκη ο Στέρης και ο Ναπολέον Εμπερόρ στην εξωτερική. Οι δύο στις δύο τελευταίες θέσεις, Στρατούλης και Λίσποντος, αναπτύσσονται. Ο Στρατούλης προσπαθεί από μέσο, ο Λίσποντος από την εξωτερική και ήδη με δυναμικό ανέβασμα θέλει να περάσει μπροστά. Το ίδιο όμως κάνει πλέον και ο Σαλονίκη ο Στέρες, καθώς έχει καταλήψει ο Πενταλοφίτης Στέρες και ο Ναπολέον Εμπερόρ επίσης μένει τελευταίος. Ο Στρατούλης υπό συνεχή πίεση θέλει να ακολουθήσει τους τρεις πρώτους. Ο Wisborne Raffle και ο Λίσποντος είναι μπροστά. Ο Wisborne Raffle και Λίσποντος, ο Στρατούλης ήδη έχει πιάσει τον Σαλονίκη ο Στέρες και πάμε πλέον για τα τελευταία 700 μέτρα. Wisborne Raffle και Λίσποντος που τον καταδιώκει θέλει μάλιστα να τον πλησιάσει και να επιτεθεί στα τελευταία 600 μέτρα. Wisborne Raffle και Λίσποντος έχουν ξεφύγει. Ο Στρατούλης συνεχώς βελτιώνεται και ήδη πιάνει και στην δεύτερη θέση πλέον τον Λίσποντο.
Μπαίνοντας στην τελική ευθεία ο Στρατούλης από την εσωτερική και ο Λίσποντος απ' έξω καταδιώκουν τον Γουίσμπον Ράφλα. Γουίσμπον Ράφλα είναι αυτός που θέλει να πάρει την νίκη. Λίσποντος και Στρατούλης στη συνέχεια. Γουίσμπον Ράφλα και Ελίσποντος με Στρατούλη. Γουίσμπον Ράφλα, Ελίσποντος και Στρατούλης μέχρι τέλους. Ο Ελίσποντος δυνατά στο τέλος δεν εγκαταλείπει, έρχεται πολύ δυνατά. Ο Ελίσποντος πολύ δυνατά, βέβαια θέλει να απειλήσει και να πάρει και την νίκη. Γουίσμπον Ράφλα και Ελίσποντος απ' έξω. Γουίσμπον Ράφλα όμως και Ελίσποντος. Τρίτος ο Στρατούλης, οι υπόλοιποι θα αργήσουν να τερματίσουν. Μόλις τώρα τερμάτισε ο Σαλονίκη Όστερς. Οι άλλοι δύο αργούν ακόμη. Γουίσμπον Ράφλα τελικά θα πάρει την νίκη, ο Ελίσποντος που μόλις τα τελευταία 150 μέτρα θα λέγει κανείς ότι κατρακύλησε, προσπάθησε να προσπεράσει τον αντίπαλό του αλλά δυστυχώς έμεινε πίσω. Είδατε και πάλι λοιπόν πως τελικά ο Ελίσποντος έμεινε πίσω από τον Γουίσμπον Ράφλα. Δείτε και πάλι την κούρσα. 5-1 λοιπόν το αποτέλεσμα. 4-3 στη συνέχεια. Γουίσμπον Ράφλα, ο οποίος επικράτησε με Γκανιάν 3,98, πλασέ 1,37, για τον Ελίσποντο 0,67. Το δίδυμο 2,28. Το forecast 6,99. Το σύνθετο 38,10. Σύνθετο δίδυμο, σύνθετο forecast σε εκκρεμότητα. Θα δούμε τώρα και τα σύνθετα παιχνίδια. Εσείς δείτε για μία ακόμη φορά την εξέλιξη και κυρίως την τελική φάση της διαδρομής για να βγάζετε και τα συμπεράσματά σας. Τελικό, πάμε να δούμε πώς έκλεισε το σύνθετο με τον Γουίσμπον Ράφλα στο πρώτο σκέλος. Το σύνθετό του με τον Έστορα 39,5 ευρώ. Με τον Πυρσό 10,5, με το Λαλάκι 48, με τον Mountain Guardian 16,80, με τον Δίχρωμο 38,40, με το Ρεθυμνιώτη 50,5 και με το Λευκό Πύργο 204.
Ο αλλοδαπός λοιπόν επικράτησε εδώ, ο Wisborn Raffle. Δείτε και πάλι το τελευταίο 600. Μπαίνουν τα άλογα για την τελική ευθεία. Στο σύνθετο forecast με το 5-1 στο πρώτο σκέλος μέχρι τα 53 ευρώ δεν υπάρχει κανένα συνδυασμός, οπότε πάμε στο σύνθετο δίδυμο με το 1-5 στο πρώτο σκέλος. Με το 2-4 στο δεύτερο απόδοση 9,99. Με το 1-2 13,98. Με το 2-5 16,22. Με το 2-3 27,44. Με το 2-6 33,79 και με το 4-5 38,09. Αυτά μέχρι τα 44,5 ευρώ και στο παιχνίδι του συνθέτου διδύμου. Επαναλαμβάνω όσα γνωρίζουμε ως τώρα από πλευράς αποδόσεων. Ενώ επικυρώνεται το αποτέλεσμα. Γκανιάν 3,98, Πλασέ 1,37 και 0,67. Το δίδυμο 1/5. 2,28, το forecast 6,99, το σύνθετο 38,17, σύνθετο δίδυμο 77,88 και το σύνθετο forecast 464,36. 3,15,83 η επίδοση για τον νικητή Wisborn Raffle. Παλαμβάνω 3-15-83 η επίδοση για τον Wisborn Raffle, 3-15-88 για τον δεύτερο Ελίσποντο, στη συνέχεια 3-16-82 ο Στρατούλης. Ο τέταρτος 3-26-21, πολύ πίσω ο Σαλονικιός Στέρζ. 5-1 λοιπόν, σε λίγο θα γίνει απονομή στο χώρο του Paddock, συγγνώμη, στο χώρο του ζυγιστηρίου. Πάμε εκεί, Πέτρος ακούμε. Λοιπόν, οι πρωταγωνιστές πηγαίνουν για το χώρο των απονομών. Wisborn Raffle, ο θριαβευτής του επάθλου μαραθωνίου. Από τη χαρά του. Από τη λιγοθύμηση. Κύριος Χαρόλα Μπουζανίκας, ο διευθυντής Φιλιππονόσος. Ο κύριος Βασίλης Χρυσίνας, ο αντιπρόεδρος Φιλιππονόσος. Κύριος Ξένος είναι αυτοί που θα δώσουν τα κύπελλα στους πρωταγωνιστές. Ο Βασίλης Ομπαριάμογλου με τον Παναγιώτο Δημητσάνη. Περιμένουν αυτή τη στιγμή. Ο αντιπρόεδρος Φιλιππονόσος, κύριος Βασίλης Χρυσίνας, τον Βασίλη τον Μπαριάμογλου, ως εκπρόσωπο για τον Σταύρο Κωνσταντινούπολεως, για τον θρίαβο του Wisborn Raffle. Ο κύριος Γιάννης Ξένος, μέλος Επιτροπής Υποδρομιών, στον Βασίλη τον Μπαριάμογλου, παρουσίασε άριστη κατάσταση τον θριαμβευτή, ενώ ο κύριος Δανίκας, ο γενικός διευθυντής Φιλιππονόσεως, τον Παναγιώτο Δημητσάνη, που για μια ακόμη φορά ήταν έξοχο στην ύπευσή του. Η αναμνηστική φωτογραφία των πρωταγωνιστών. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο ρεπορτάζ. Θα πλησιάσουμε τον Βασίλη και τον Παναγιώτη. Βασίλη. Το άλλο ανταποκρίθηκε με πλήρη επιτυχία στα 3 χιλιόμετρα επίπονη απόσταση. Το περίμενα πολύ ότι θα ανταποκριθεί σε αυτή την απόσταση. Είναι πολύ δυνατό άλογο στις μεγάλες αποστάσεις. Μου έχει δείξει την προπόνηση ότι είναι πολύ καλός. Γι' αυτό το έγραψα κιόλας. Είπες του Παναγιώτη, άριστη. Καταπληκτική. Ήταν πιο... η ιδανικότερη κούρσα που μπορούσε να γίνει, να κάνει ένας αναβάτης για να μπορέσει να κερδίσει ένα άλογο τέτοιο. Καλή συνέχεια να έχεις. Παναγιώτη. Ναι. Παναγιώτης Δημητσάνης. Για μια ακόμη φορά κοντά μας, σε κλασική υποδρομία, θρίαμβος. Τι να πω. Μπορώ να πω ότι ήταν μια πολύ όμορφη κούρσα. Όλο τον αλόγο ήταν άγνωστη απόσταση. Έκανα μια συντηρητική κούρσα. Από εκεί πέρα με βοήθησε και το άλογο, γιατί έδειξε ότι ήταν και πολύ έτοιμο για να ανταποκριθεί σε αυτή την κούρσα. Και μπόρεσε και κέρδισε. Με τους δύσκολους αντιπάλους μου που ήρθαν πάρα πολύ κοντά στο τελευταίο φουλέα, ας πούμε, να με απειλήσουν. Αλλά μπόρεσε και κέρδισε. Είχε την ψυχή τουλάχιστον και μπόρεσε. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Φώτη, επιστρέφω το μικρόφωνο σε σένα. Αυτά λοιπόν συνέβησαν, κυρίες και κύριοι, εδώ.
Θα επιστρέψουμε εμείς σε λίγο για τη συνέχεια του προγράμματος και με την έκτη υποδρομία. Συνέχεια, κυρίες και κύριοι, με την έκτη υποδρομία. Τρέχουν 7 συνολικά πενταετής της τέταρτης κατηγορίας στην απόσταση των 1.400 μέτρων. Νούμερο 1 είναι ο Νέστορ, αναβάτης ο Κουτσοπέτρος. 2, Πυρισσός, αναβάτης ο Δημητσάνης. 3, Λαλάκης, αναβάτης ο Μαμουλίδης. 4, Μάο Ντε Γκάρντιαν, αναβάτης ο Ξινός. 5, Δίχρωμος, αναβάτης ο Ντίνος. 6, Ρεθυμιώτης, αναβάτης ο Σκιαδόπουλος. Και 7, Λευκός Πύργος, αναβάτης ο Χαλιάσος. Πρώτο φαβορί, το νούμερο 2, Πυρισσός, 1,07 αποδίδει, ενώ βλέπετε στο πάντοκ τον δίχρωμο, που συνήθως ήταν μονόχρωμος τελευταία βγαίνοντας για τη φανέλα, βέβαια, μιλάμε του ιδιοκτήτη. Στην συνέχεια, στο παιχνίδι του Γκανιάν, βλέπετε, δεν ξεχωρίζει κάποιος, πολύ μικρές διαφορές. Ο Λαλάκης λοιπόν 2,54, ο Νέστορ 2,64, ο Μάο Ντε Γκάρντιαν 2,85, ο Δίχρωμος 3,51. Όλα αυτά μετά τον Πυρισσό. Σαφώς λιγότερο παίζονται ο Ρεθυμιώτης και ο Λευκός Πύργος. Λευκός Πύργος έτοιμος να βγει στο στίβο. Νέστορ. Το δίδυμο λοιπόν 1-2-3,80, 1-5-5,5, 2-3-5,80, 2-4-1,80, 2-5-3,5, 2-6-5,80, το 4-5-4,90, το 3-4-7,60 και το 1-5-9,90, εδώ δίχρωμος. Το forecast 2-1-5,5, 2-3-8,40, 2-4-4,40, 2-5-7,60. Το 1-2-7,70, το 4-2-3,70, το 4-1-6,80, το 5-2-8 ευρώ. Ρεθυμιώτης έτοιμος να βγει στο στίβο τώρα και ο Λαλάκης. Εδώ Μάο Ντε Γκάρντιαν. Το σύνθετο forecast 2-4x7-2, 27 ευρώ. 2-1x7-2, 38,5. Εδώ το φαβορί. Και στο παιχνίδι του συνθέτου διδύμου 2-4x2-7 9,5 ευρώ, 2-4x5-7 13,5. 1,08 στον Γκανιάνο Πυρισσός, πάντα πρώτο φαβορί. Μάο Ντε Γκάρντιαν 1,90. Νέστορ 2,5. Λαλάκης 3,20. Δίχρωμος 4,10. Σε 3 λεπτά θα δοθεί η κίνηση, η κλασική ανακοίνωση. Τα λόγα παραλαμβάνονται από τους βοηθούς του αφέτη. Αυτό σημαίνει ότι πάμε σιγά σιγά για την εκκίνηση. Με Λαλάκη και δίχρωμο να ξεκινά αυτή η διαδικασία. Ο Πυρισσός πάντα μεγάλο φαβορί, 92 λεπτά στο Γκανιάν. Ο Μάο Ντε Γκάρντιαν 2,40, ο δίχρωμος 2,86, ο Νέστορ 3,5 και ο Λαλάκης 4,20. Εδώ ο Λευκός Πύργος, το πιο μεγάλο outsider, ενώ βλέπουμε το Λαλάκι έτοιμος να πάρει θέση στο 1, πιο έξω δίχρωμο στο 4. Τοποθετήθηκε ο πρώτος. Νέστορ και Μάο Ντε Γκάρντιαν τώρα, οι δύο που ακολουθούν. Εδώ Νέστορ, Μάο Ντε Γκάρντιαν, περιμένουμε το να δούμε πιο έξω. Έλα.
Εδώ με ο The Guardian, δεύτερο φαβορί 2,5 ευρώ στον Κανιάν, 1,97 τώρα, έπεσε κι άλλο, κάτω από 2 ευρώ. Κάτω από 1 ευρώ πάντα ο Πυρσός το πρώτο φαβορί. Το βλέπετε, 2, 4, στη συνέχεια 1 και 5 με το ίδιο παιχνίδι. Κάνει συνεχώς έδαφος ο Λαλάκης, έχει πάει πάνω από 5 ευρώ. Παίρνει θέση ο Λευκός Πύργος τώρα, καθώς τοποθετήθηκε πιο μέσα και ο Εθιμιώτης, απομένει ο Πυρσός για να δοθεί η κίνηση. Πυρσός 1,02 στον Κανιάν και Mount The Guardian 1,90. Εδώ και το πρώτο φαβορί. Άντε ρε Γιάννη. Όλα έτοιμα. Τα άλογα είναι στις εντολές του αφέτη. Δίδεται η εκκίνηση της έκτης υποδρομίας. Γρήγορο Λευκός Πύργος είναι αυτός που πετάγεται και οδηγεί. Προσπαθεί να βελτιωθεί από την εσωτερική τώρα, καθώς κλείστηκε ελαφρά και ο Νέστορ, αλλά ήδη και ο Δίχρωμος έχει προηγηθεί. Έτσι μένει ακόμα πιο πίσω ο Νέστορ. Στη συνέχεια ο Ρεθιμιώτης ο Πυρσός. Προωθείται και ο Λαλάκης ακόμα πιο μέσα, ενώ στην τελευταία θέση έχει μείνει ο Mount The Guardian. Πάντο Λευκός Πύργος είναι αυτός που οδηγεί την υποδρομία. Ακολουθούν στην δεύτερη θέση από την εσωτερική ο Νέστορ. Εξωτερικά του καλπάζει ο Δίχρωμος. Στη συνέχεια έχει περάσει ο Πυρσός. Φτάσαμε στα τελευταία 800 μέτρα της διαδρομής. Λευκός Πύργος, Νέστορ, Δίχρωμος. Πάντα μπροστά ο Πυρσός έχει πλησιάσει. Από τους υπόλοιπους ο Ρεθιμιώτης κάπως έχει βελτιωθεί, ενώ πάντα στην τελευταία θέση βρίσκεται ο Mount The Guardian. Πάμε και για τα τελευταία 600 μέτρα. Ήδη ο Πυρσός έχει πιάσει τους δύο πρώτους. Σταθερά Λευκός Πύργος, Δίχρωμος και Πυρσός τώρα. Στη συνέχεια είναι ο Νέστορ. Προσπαθεί και ο Λαλάκης με το Mount The Guardian να βελτιωθούν από την εσωτερική. Και στην τελική ευθεία Λευκός Πύργος και Δίχρωμος που επιτίθεται. Ο Πυρσός προσπαθεί πάντα με τη σειρά του να απειλήσει κυρίως το Δίχρωμο που πλέον προηγείται. Ο Πυρσός έρχεται από την εξωτερική δυνατά και θέλει αυτός τώρα να προηγηθεί. Δίχρωμος και Πυρσός παλεύουν στα τελευταία μέτρα. Ο Λαλάκης συνεχώς βελτιώνεται ενώ προσπαθεί και ο Ρεθιμιώτης. Στα τελευταία μέτρα ο Πυρσός φαίνεται ότι θα πάρει την νίκη. Ο Δίχρωμος παλεύει. Έρχεται και ο Λαλάκης. Δυνατά, σκληρή μάχη μέχρι τέλους με Δίχρωμο και Πυρσό. Δίχρωμος τελικά Πυρσός, Λαλάκης και Ρεθιμιώτης στη συνέχεια. Πέντε, δύο, τρία και έξι. Τελικό Γκανιάν για τον Δίχρωμο 3,90. Να βλέπουμε και πάλι την εκκίνηση. Είδατε τι έγινε με τον Νέστορα για να βγάζετε και συμπεράσματα. Παραλαμβάνω, τελικό Γκανιάν για το Δίχρωμο 3,90, πλασέ 1,55, πλασέ για τον Πυρσό 0,59. Το forecast 5-2, 9,39. Θυμίζω το σύνθετο 38,40, το δίδυμο το 2,5, ακριβώς 3 ευρώ. Παναβάνω δίδυμο 3 ευρώ.
Να επαναλάβω, Γκανιάν 3,90, Πλασέ για το δίχρωμο 1,55, για τον Πυρσό 0,59, το δίδυμο 2,5, 3 ευρώ, το Forecast 5,2, 9,39, το πέμπτο σύνθετο 5x5, 38,40, το σύνθετο δίδυμο 1,5x2,5, 16,22, πάνω από 53 ευρώ το σύνθετο Forecast, το τρίο 2,3,5, 11,60. Επαναλαμβάνω, το τρίο 11 ευρώ και 60 λεπτά. Όσο για το Tricast 5-2-3, δεν υπάρχει, δεν εμφανίζεται μέχρι τα 33,20 ευρώ. Άλλωστε 2-5-3 είναι ο τελευταίος που εμφανίζεται, 24ο συνδυασμός. Θα δούμε τα σύνθετα τώρα. Στο παιχνίδι του συνθέτου, ο δίχρωμος αποδίδει με τον Αντικριστή 42,90, με τον Γιώργο Φούσκ 25,20, με τον Ζεν 137, με τον Ζάρο 33, με τον Ζόπυρο 24,80, με τον Πουέρτο Ρίκο 178, με τον Big Mac 6,71 και με τον Τζασλίλ 33,60. Το παιχνίδι του συνθέτου Forecast με το 5-2 στο πρώτο σκέλος μέχρι τα 74 και πλέον ευρώ δεν εμφανίζεται. Το 5-2 όπως διαμορφώθηκε εδώ στο πρώτο σκέλος. Να δούμε και στο σύνθετο δίδυμο τι έχουμε. Ένα 29,80 η επίδοση για το δίχρωμο. Επαναλαμβάνω, ένα 29,80, ένα 29,90 για τον Πυρσό. Σύνθετο δίδυμο με το 2,5 στο πρώτο σκέλος, με το 2,7 στο δεύτερο 16,13, με το 7,8 21,25, με το 4,7 30,96, με το 5,7 32,26, με το 2,8 38,88 και επίσης με το 2,5 43,45. Είναι και ο 24ο συνδυασμός που εμφανίζεται. Διαδικασία επικύρωσης αποτελέσματος. Αναλαμβάνω, τελικό Γκανιάν για το δίχρωμο 3,90. Πλασέ 1,55 για τον δεύτερο Πυρσό, το πλασέ 0,59. Δίδυμο 2,5,3 ευρώ, Forecast 5x2, 9,39. Το σύνθετο 5x5, 38,40. Απόδοση συνθέτου διδύμου 1,5x2,5, 16,22. Το σύνθετο forecast το περιμένουμε, θα το δούμε τώρα καθώς επικυρώνεται το αποτέλεσμα. Το 3, θυμίζω, 2,3,5, 11,60. Απόδοση στο tricast 5,2,3 ο συνδυασμός, 88,10. Η ακριβής απόδοση του συνθέτου 38,44, του συνθέτου forecast 225,71 και το σκορ Γκανιάν 4 7.628,40. Επαναλαμβάνω, σκορ 4 7.628,40. Επιστροφή σε λίγα λεπτά με την 7η υποδρομία.
Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, περνάμε στην 7η υποδρομία, διαγωνίζονται συνολικά 8 εξαετής στα 1200 μέτρα. Νούμερο 1 αντικριστής, αναβάτης ο Μιχαηλίδης, 2 Γιώργος Φούσκα, αναβάτης ο Μπάμπης, 3 Ζεν, αναβάτης ο Κεράτσας, 4 Ζάρος, αναβάτης ο Αντώνης, 5 Ζόπυρος, αναβάτης ο Ξινός, 6 Πουέρτο Ρίκο, αναβάτης ο Σταυρινός, 7 Big Mac, αναβάτης ο Μαστοράκης και 8 Τζας Λίλ, αναβάτης ο Δημητσάνης. Αυτοί είναι οι 8 που διαγωνίζονται. Τι γίνεται τώρα στο παιχνίδι? Ο Big Mac είναι το πρώτο φαβορί, αποδίδει 1,02. Στη συνέχεια το νούμερο 2 ο Γιώργος Φούσκ 2,24, ο Ζόπυρος 3,47, ο Αντικριστής 3,97, ο Ζάρος 4,57. Βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο ο Ζάρος. Σύνθετο δίδυμο 2 7 επί 3 4 12,20, 2 7 επί 2 4 12,70, 2 7 επί 2 3 15 και πάνω από 18 οι υπόλοιποι. Το τρικάστα τέλος 7 8 2 9,10, 7 2 8 11 ευρώ, 7 4 2 13,70, 7 2 4 14,30. Βγαίνει ο Τζας Λίλ εδώ. Πάντα πρώτο φαβορί ο Big Mac, 1,19, ο Γιώργος Φούσκ 2,5, ο Ζάρος τώρα 2,60. Έπεσε στον Κανιάνο Ζάρος. Πουέρτο Ρίκο είναι αυτός που τώρα πρέπει να βγει στο στίβο. Παραχωρεί τη σειρά του στον αντικριστή. Και ο Γιώργος Φούσκ επίσης εμφανίζεται εδώ. Βγήκε τελικός και ο Πουέρτο Ρίκο. Ζόπυρος. Πέρασε δεύτερο φαβορί. Έπεσε στον Κανιάνο Ζόπυρος. Ζεν εδώ. Πάνω από 10 ευρώ αποδίδει και το πρώτο φαβορί, Big Mac, 1,32 η απόδοσή του. Προαναγγελία εκκίνησης. Σε 3 λεπτά θα δοθεί εκκίνηση, αυτό που ακούγεται. Τα λόγα βέβαια κατευθύνονται προς το σημείο εκκίνησης στα 1200 μέτρα. Εντολή για να περάσουν μέσα. Τα πρώτα άλογα που θα πάρουν θέση είναι ο αντικριστής και ο Γιώργος Φούσκ. Παίρνει θέση ο Τζας Λίλ, πιο έξω από Πουέρτο Ρίκο. Αυτή ήταν αγκούσιμο, αλλά
Ο Big Mac έγινε ακόμα πιο μεγάλο φαβορί, 88 λεπτά τώρα η απόδοση του στον Κανιάν, ο Ζόπυρος 2,15. Αντικριστής 3,86, πάνω από 4 Γιώργος Φούσκης Τζαζλίλ. Παίρνει θέση τώρα ο Ζόπυρος. Και ο Big Mac τελευταίος απ' έξω, με τον οποίο θα δοθεί η κίνηση. Προσπάθεια για να πάρει θέση ο Ζόπυρος. €300.000 είναι το παιχνίδι εδώ στην 7η υποδρομία. Έστω και η τυχαία εδώ καθυστέρηση για την εκκίνηση έφερε πολύ μεγάλο παιχνίδι τελευταία στιγμή. Όλα έτοιμα. Οπ. Και δίδεται τελικά η εκκίνηση της 7ης υποδρομίας. Ο Ζόπυρος είναι αυτός που βγαίνει μπροστά. Ο Τζαζλίλ και ο Αντικριστής από την εσωτερική προσπαθούν. Έρχεται και ο Big Mac. Τελικά ο Τζαζλίλ είναι αυτός που θέλει να οδηγήσει και ο Big Mac, προωθείται και ο Αντικριστής μαζί με το Ζόπυρο, που ο Ζόπυρος μένει έτσι ακόμα πιο πίσω, ακολουθεί στην τρίτη θέση. Τζαζλίλ πλέον, Big Mac δύο πρώτοι, στη συνέχεια ο Ζόπυρος, ο Αντικριστής, στη συνέχεια ο Πουερτορίκο καλπάζει αρκετά έξω, ακόμα πιο πίσω βρίσκεται ο Γιώργος Φούσκο. Πλησιάζουμε για τα τελευταία 600 μέτρα, ο Big Mac πάντα κοντά στον Τζαζλίλ. Τζαζλίλ και Big Mac, οι δύο που έχουν ξεφύγει μάλιστα από τον τρίτο Ζόπυρο. Στη συνέχεια είναι ακόμα πιο πίσω ο Γιώργος Φούσκου που θέλει πλέον να βελτιωθεί, ο Πουερτορίκο στην συνέχεια. Πάμε και για τα τελευταία μέτρα, με τον Big Mac να προηγείται πλέον του Τζαζλίλ. Big Mac και Τζαζλίλ οι δύο πρώτοι, ο Γιώργος Φούσκα συνεχώς βελτιώνεται. Θέλει πλέον να απειλήσει και τον Big Mac, ο οποίος έχει περάσει μπροστά. Έρχεται δυνατά ο Γιώργος Φούσκο. Big Mac και Γιώργος Φούσκο, Τζαζλίλ στη συνέχεια. Big Mac, Γιώργος Φούσκο και Τζαζλίλ παλεύουν. Γιώργος Φούσκα απ' έξω πάρα πολύ δυνατά περνάει. Γιώργος Φούσκο και Big Mac, Τζαζλίλ και Ζόπυρος. Για μία ακόμη φορά εδώ, ο Γιώργος Φούσκο, Big Mac, Τζαζλίλ στη συνέχεια, τέταρτος ο Ζόπυρος. Το αποτέλεσμα 2-7-8-5. Και πάλι η κίνηση. Είδατε πως κόνταψε βγαίνοντας ο Ζάρος από την κίνηση στα πρώτα μέτρα, καθώς συνέκλειναν αντίπαλοι του. Τελικό Γκανιάν για τον Γιώργο Φούσκο 4,37. Πλασέ για τον Γιώργο Φούσκ 1,09, για τον Big Mac 0,88.
Το forecast 8,13. Το δίδυμο 2,34. Το έκτο σύνθετο 5x2 25,20. Σύνθετο δίδυμο 2, 5x2, 7, 16,13. Το τρικάστα 30,69. Και το τρίο 4,06. Το τετραπλό να σας πω ότι δεν εμφανίζεται μέχρι τα 74 ευρώ. Όλο το παιχνίδι είναι με τον Big Mac μπροστά. Το παιχνίδι του συνθέτου, ο νικητής Γιώργος Φούσκα αποδίδει με το ρίπε μαπ 53,5, με τον Ισημερινό 12,10, με τον Καφέ Τζότζο 13,80, με τον Ναύπλιο 8,66, με τον Εθνικό Αστέρα 23,5, με τον Two Boys 111, με τον Ευγένιο Μπάλ 144 και με τον Fast Bill 23,60. Περιμένουμε πάντα να επικυρωθεί το αποτέλεσμα. Συλλόγω αποδόσεις και στα υπόλοιπα. Σύνθετο δίδυμο, σύνθετο forecast. Εδώ και το photo finish. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από το παιχνίδι του συνθέτου διδύμου. Όσοι ενδιαφέρεστε λοιπόν για το σύνθετο δίδυμο, σημειώστε, μέχρι τα 50 ευρώ έχουμε. Πάντα με το 2-7 στο πρώτο σκέλος. Με το 2-4 στο δεύτερο, απόδοση 13,54. Με το 3-4, 14,44. Με το 2-3, 18,51. Με το 4-8, 24,82. Με το 4-5, 29,42. Με το 2-8, 30,33. Και με το 2-5, 42,72. Τέλος το σύνθετο forecast. Μέχρι τα 96 ευρώ έχουμε. Με το 4-2 στο δεύτερο σκέλος, απόδοση 77,46. Με το 2-4, 84,13. Με το 2-3, 89,81. Και με το 4-3, 90,93. Η υποδρομία έχει καλώς 2-7-8-5. Να δούμε και τις εκκρεμότητες που έχουμε. Το σύνθετο 25,29. Jackpot στο σκορ 6. 46.600 ευρώ και 80 λεπτά μεταφέρονται για την επόμενη συγκέντρωση, για τη Δευτέρα δηλαδή. Η απόδοση στο σύνθετο forecast 218,78. Μας λείπει το τετράπλο. Εμφανίζεται στα 83,96. Επαναλαμβάνω, jackpot στο σκορ Γανιάν 6. 46.600 ευρώ πάνε για τη Δευτέρα. Θα επιστρέψουμε εμείς σε λίγο με την 8η και προτελευταία υποδρομία. Come on.
πήραν θέση οι δύο πρώτοι. Πλησιάζουμε πλέον για την εκκίνηση. Καφέ Τζότζο και Εθνικός Αστέρας τώρα. Δεύτερο φαβορί είναι πάντα ο Ισημερινός, πρώτο φαβορί ο Ναύπλιος, στη συνέχεια Fast Bill και τέταρτο ο Εθνικός Αστέρας. Τοποθετήθηκε ο Καφέ Τζότζο, τώρα η προσπάθεια για τον Εθνικό Αστέρα. Ακολουθεί το τρίτο ζευγάρι, ο Two Boys και ο Rip 'Em Up. Πήρε τη θέση του Two Boys. Στον Κανιάν ο Ναύπλιος 1,56, ο Ισημερινός 1,84, ο Εθνικός Αστέρας τώρα 2,5 ευρώ και ο Fast Bill 2,85, ο Καφέ Τζότζο 3 ευρώ. Fast Bill και Ευγένιος Μπάλ απέμειναν. Τα λόγα είναι στις εντολές του αφέτη και δίδεται η εκκίνηση της 8ης υποδρομίας. Εθνικός Αστέρας απ' έξω, Ευγένιος Μπάλ πετάγονται μπροστά. Έρχεται και ο Fast Bill από την εσωτερική, θέλει να προηγηθεί. Ο Εθνικός Αστέρας πάντα και ο Ευγένιος Μπάλ ακόμα πιο έξω, ο οποίος θέλει να περάσει μπροστά. Ευγένιος Μπάλ, Εθνικός Αστέρας και Fast Bill σταθερά οι τρεις πρώτοι που συγκαλπάζουν. Αμέσως μετά είναι ο Ισημερινός και ο Καφέ Τζότζο τώρα που τον έχει πιάσει. Rip 'Em Up στην συνέχεια ακόμα πιο πίσω, Ναύπλιος. Και πάμε πλέον για τα τελευταία 600 μέτρα της διαδρομής, σταθερά οι τρεις που βρίσκονται μπροστά. Εθνικός Αστέρας από το κάγκελο, Fast Bill πιο έξω, Ευγένιος Μπάλ, έχουν πλησιάσει πλέον Ισημερινός και Καφέ Τζότζο. Πάμε για τα τελευταία 500 μέτρα. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία με Εθνικό Αστέρα, Fast Bill, Ευγένιο Μπάλ και Ισημερινό προσπαθεί να βρει κάποιο πέρασμα, όπως επίσης ο Καφέ Τζότζο. Ισημερινός το βρίσκει, ο Καφέ Τζότζο αναγκάζεται να βγει ακόμα πιο έξω. Σκληρή μάχη μέχρι τέλους, όλοι μαζί. Καφέ Τζότζο προσπαθεί να προηγηθεί ελαφρά απ' έξω, μάλιστα έχει πάρει ένα προβάδισμα. Καφέ Τζότζο φαίνεται ότι δεν θα χάσει με τίποτα, καθώς πλέον παίρνει και διαφορά, ξεφεύγει. Ο Ναύπλιος είναι αυτός που έρχεται πάρα πολύ δυνατά στα τελευταία μέτρα. Καφέ Τζότζο και Ναύπλιος, ο προσπαθεί πάντα ο Ισημερινός από μέσα και απ' έξω προς το τέλος συνθέτει το τετραπλό του Boys. Καφέ Τζότζο, Ναύπλιος, Ισημερινός και για την τέταρτη θέση ο του Boys. Δείτε εδώ και πάλι Καφέ Τζότζο, Ναύπλιος, Ισημερινός και από την τελευταία θέση προς το τέλος θα έρθει ο Two Boys για να συνθέσει το τετραπλό μπροστά από τον Εθνικό Αστέρα, τον Fast Bill και το Rip 'Em Up. Το αποτέλεσμα δηλαδή 3-4-2-6. Καφέ Τζότζο, τελικό Γκανιάν 2,81. Πλασέ 1,30 και 61 λεπτά για τον Ναύπλιο.
Να δούμε και τα υπόλοιπα. Το δίδυμο 3-4, 3,15. Το forecast 3-4, 6,44. Το 7ο σύνθετο 2x3, 13,80. Σύνθετο δίδυμο 2x7x3, 4, 14,44. Το σύνθετο forecast δεν εμφανίζονταν μέχρι τα 96 περίπου ευρώ. Το τρίο 2-3-4, 3,39. Ο πρώτος συνδυασμός. Παραλαμβάνω, τρίο 3,39. Το τρικάστα 3-4-2, 18,45. Προσπαθώ να δω στο τετραπλό αν εμφανίζεται το 3-4-2-6. Δεν υπάρχει μέχρι τα 62 ευρώ. Θα δούμε και τα σύνθετα παιχνίδια. Θα ξεκινήσουμε από το παιχνίδι του συνθέτου. Έχουμε και λέμε Καφέ Τζότζο αποδίδει με το Ζωνέο 237, με τον Μίλωνα 6,44, με τον Perfect 5,76, με τη Σμαράγδα 20,30, με τον Πανελλήνιο 71,10, με τη Ζέστη 258, με τον Ποσειδώνα 69,90 και με την Ζεύξη 12,5. Εδώ και το φωτοφίνις. Στο παιχνίδι του συνθέτου διδύμου τώρα. Μέχρι τα 43 ευρώ έχουμε με το 3-8 στο δεύτερο σκέλος απόδοση 10,68, με το 2-3 11,37, με το 2-8 19,70 και με το 3-4 30,95. Πάμε και στο σύνθετο forecast. Πάντα με το 3-4 στο πρώτο σκέλος και μέχρι τα 67 ευρώ. Οι τρεις συνδυασμοί που εμφανίζονται είναι με το 3-8 στο δεύτερο σκέλος απόδοση 48,87, με το 3-2 61,05 και με το 2-3 63,27. Η υποδρομή έχει καλώς. 3-4-2-6. Δεν μου ήρθε το δελτίο για να σας πω την επίδοση. Να δούμε ότι εκκρεμότητες έχουμε στο παιχνίδι. Η ακριβής απόδοση του συνθέτου 13,84, το σύνθετο forecast 101,66, μας λείπει μόνο το τετραπλό, τα υπόλοιπα τα ξέρετε από πριν, δείτε τα και επίσημα. 3-4-2-6, το τετραπλό 245,53. Θα επιστρέψουμε για την ένατη και τελευταία υποδρομία. Πλησιάζουμε κυρίες και κύριοι για την ολοκλήρωση του προγράμματος. Τώρα βγήκαν τα άλογα στο ζυγιστήριο. Έχω την εντύπωση όμως ότι η αναβάτηση είχαν πάει στο πάντοκ. Ωστόσο,
Υπάρχει πρόβλημα με τις συνθήκες. Είμαστε προ νέας ισχυρής καταιγίδας και καλό θα είναι γρήγορα να διεξαχθεί η κούρσα, διότι σε λίγο νομίζω ότι θα προλάβουμε να δούμε την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Έρχονται οι αναβάτες από το Πάντοκ. Κακή συνεννόηση λοιπόν. Αναβάτες πήγανε στο Πάντοκ, τα άλογα πήγαν στο ζυγιστήριο. Εν πάση περιπτώσει, καλό θα είναι να βγουν και να διεξαχθεί η υποδρομία πριν έχουμε άλλα και σοβαρά προβλήματα από τις καιρικές συνθήκες. Νομίζω ότι αρχίζει σιγά σιγά να βρέχει και αν πιάσει η καταιγίδα. Πάμε στο παιχνίδι. Αφού αναφέρουμε τα 8 άλογα που θα τρέξουν, νούμερο 1 Ζωνέος, αναβάτης ο Αχιλλέας, 2 Μήλων, αναβάτης ο Οικονομίδης, 3 Perfect Gift, αναβάτης ο Φίλιππος, 4 Σμαράγδα, αναβάτης ο Μαμουλίδης, 5 Πανελλήνιος, αναβάτης ο Τσεργάς, 6 Ζέστη, αναβάτης ο Σκιαδόπουλος, 7 Ποσειδώνας, αναβάτης ο Μανούλης και 8 Ζεύξης, αναβάτης ο Δημητσάνης. 3 είναι τα φαβορί, πολύ μικρή διαφορά, ενώ η Σμαράγδα βρίσκεται στο στίβο. Ο Μήλων αποδίδει 1,51, η Ζεύξης 1,61 και ο Perfect Gift 1,76. Πολύ μικρές διαφορές λοιπόν, εδώ ο Πανελλήνιος. 2, 8 και 3 τα φαβορί. Το βλέπετε, η Σμαράγδα είναι πάνω από 3 ευρώ και ήδη πιάνει αυτό που λέγαμε η καταιγίδα και να τα προβλήματα και δεν ξέρω πού μπορεί να πάει βέβαια στη συνέχεια και αν θα έχουμε χειρότερες συνθήκες, επιδείνωση δηλαδή της κακοκαιρίας, που μπορεί να δημιουργήσει ακόμη και πρόβλημα εκκίνησης. 10 λεπτά μετά τις 7 είμαστε σε κάθε περίπτωση. Περιμένουμε να πλησιάσουν τα άλογα στην αφετηρία και να πάρουν θέση. 2, 8 και 3 σταθερά τα φαβορί. Στο δίδυμο το 2-3 αποδίδει 2,23. Το 2-8 3,74. Το 3-8 2,79. Το 3-4 4,5. Το 2-4 6,20. Το 4-8 5,5. Το φορκάστα 3-2 3,5 ευρώ. 2-3 5 ευρώ. Το 2-8 8,20. 3-8 3,40. Το τρικάστα 382 7,30, 238 7,70, 328 8 ευρώ, 832 8,20, 823 9 ευρώ. Πάμε στο τετραπλό. 328 417, 382 419,20, 238 419,80, 324 822,70. Ξέσπασε η καταιγίδα, κυρίες και κύριοι, αυτό που φοβόμασταν από νωρίς. Ελπίζω ότι θα προλάβουμε τουλάχιστον να ολοκληρώσουμε το σημερινό πρόγραμμα. Έντονη νεροπορτή πριν από την έναρξη των υποδρομιών, περίπου 2 ώρες πριν, και τώρα με την ολοκλήρωση, 7 και 10 πρώτα λεπτά, βλέπετε τι γίνεται, ανοίγουν και πάλι οι ουρανοί. Ελπίζουμε, επαναλαμβάνω, να προλάβουμε να δούμε την εκκίνηση και την ολοκλήρωση του προγράμματος για να μην υπάρξουν χειρότερα, επιδείνωση δηλαδή, μια πιο ισχυρή καταιγίδα που μπορεί να δημιουργήσει ακόμη σοβαρότερα προβλήματα. Η εικόνα μιλάει μόνη της. Εγώ να σας πω ότι 3 είναι τα άλογα που παίζονται περισσότερο. Ο πρώτο φαβορί πέρασε τώρα, ο Perfect Gift, το νούμερο 3 με απόδοση 1,57. Ο Μήλων 1,76 και η Ζεύξης 2,10. 3, 2 και 8. Στη συνέχεια νούμερο 4 Σμαράγδα αποδίδει 3,5 ευρώ. Περίπου 4,40 ο Ποσειδώνας και ο Πανελλήνιος. Πάνω από 40 ο Ζωνέος και η Ζέστη, τα δύο απότατα outsiders. Και ενώ βλέπετε εδώ το Perfect Gift, μένει πάλι δεύτερο φαβορί, περνά ο Μήλων μπροστά. Ο Μήλων 1,45, 1,52 τώρα, Perfect Gift 1,67 και η Ζεύξης 2,08. Εδώ ο Ποσειδώνας. Έχουν φτάσει τα άλογα στο χώρο της αφετηρίας, τα περισσότερα τουλάχιστον, δεν θα αργήσουν να πάρουν θέση. Thank you.
το που έφτασαν δόθηκε εντολή να περάσουν μέσα, αναμενόμενο. Παίρνει θέση ο Ποσειδώνας και η ζέστη πιο έξω. Perfect gift και σμαράγδα τώρα. Με το ίδιο παιχνίδι 1,60, 61, 62, 66 βλέπετε. Perfect gift, Μίλων και Ζεύξη στα τρία φαβορί. Παίζονται το ίδιο και στον Κανιάν. Ακολουθούν ο Ζωνέος και ο Πανελληνίος. Perfect gift τώρα πρώτο φαβορί. Εδώ ο Μίλων. Μίλων και Ζεύξης τα δύο τελευταία άλογα. Περιμένουμε την Ζεύξη για να δούμε την εκκίνηση. Όλα έτοιμα. Τα άλογα είναι στις εντολές του αφέτη. Διαδίδεται η εκκίνηση της ένατης υποδρομίας. Για την πρωτοπορία προσπαθούν ο Ποσειδώνας, ο Μίλων. Ακολουθεί και Perfect Gift επίσης θέλει να περάσει τρίτη θέση. Ζεύξης επίσης βελτιώνεται. Είναι τα τέσσερα πρώτα άλογα. Πάντα Ποσειδώνας, Μίλων και ακόμα πιο έξω Perfect Gift. Οι τρεις που συγκαλπάζουν. Ζεύξης στην συνέχεια. Ακόμα πιο πίσω ακολουθεί η Ζέστη. Στη συνέχεια είναι η Σμαράγδα. Στις δύο τελευταίες θέσεις έμειναν οι υπόλοιποι. Ο Πανελλήνιος και ο Ζωνέος δηλαδή που είναι στην εσωτερική. Πάντα κεφάλι με κεφάλι, Ποσειδώνας, Μίλων και Perfect Gift. Ζεύξη στη συνέχεια. Στο σημείο των 600 μέτρων έχουμε φτάσει. Πάμε για την τελική ευθεία με τους τρεις σταθερά μπροστά όπως έφυγαν. Δηλαδή Ποσειδώνας, Μίλων και Perfect Gift. Ζεύξη στη συνέχεια. Και στα τελευταία μέτρα, Perfect Gift και Μίλων θέλουν να προσπεράσουν τον Ποσειδώνα. Και πράγματι στα τελευταία μέτρα είναι αυτοί που φαίνεται ότι θα δώσουν τη μάχη για την νίκη, ενώ και η Ζεύξης προσπαθεί ανάπνευσά του να πτυχθεί δυνατά και έχει δυνάμεις για να φτάσει ακόμη και στην νίκη και νομίζω θα τα καταφέρει. Στα τελευταία μέτρα πράγματι η Ζεύξης κάνει την επίθεσή της και περνάει. Ζεύξης θα είναι η νικήτρια. Μίλων και Perfect Gift παλεύουν για τη δεύτερη θέση, Ποσειδώνα στη συνέχεια. Στα τελευταία μέτρα ο Μίλων τελικά θέλει να κρατήσει τη δεύτερη θέση, Perfect Gift. Μένει ο Ποσειδώνας τέταρτος. Νούμερο 8 Ζεύξης θα απλοποιήσει τα πράγματα. Μίλων Perfect Gift θα μείνουν στις δύο επόμενες θέσεις και ο Ποσειδώνας τέταρτος. Το αποτέλεσμα 8-2-3-7. Και πάλι εδώ στο τέλος θα ξεφύγει ακόμα περισσότερο μάλιστα η Ζεύξης που κλείνει και πρώτο φαβορί με την εκκίνηση στο 1,56. 1 ευρώ και 56 λεπτά στον Κανιάν, 85 λεπτά το πλασέ της. Το πλασέ για τον Μίλωνα 1,12. Εδώ βλέπετε και πάλι πως αγχωτικά μένα, αλλά νομίζω ότι είναι καθαρό ο Ποσειδώνας. Μένει τελικά στην τέταρτη θέση. Στο παιχνίδι του Διδήμου το 2-8 έκλεισε στα 4,22. Θα δούμε το forecast τώρα. 8 επί 2, 5,06. Το 3, 1,76. Ήταν ο πρώτος συνδυασμός. Εδώ η εικόνα μιλάει μόνη της βέβαια. Καταλασπωμένος ο αναβάτης αλλά και το άλογο η ζέστη με τον Σιαδόπουλο.
Περνάμε να δούμε λοιπόν. Καταρχήν να σας πω ότι το τελευταίο σύνθετο έκλεισε στα 12,5 ευρώ. Το σύνθετο δίδυμο στα 19,70. Το τρικάστ 8-2-3. 9,30. Και στο τετραπλό 8-2-3-7. Δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο το 8-3-2-7. 8-2-3-7 δεν υπάρχει μέχρι τα 57,10. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ πιο πάνω. Κάπου εκεί λοιπόν, λίγο πάνω από τα 57 ευρώ και η απόδοση στο τετραπλό. Περιμένουμε και το επίσημο αποτέλεσμα για την τέταρτη θέση που ήταν με πολύ μικρή διαφορά. Επαναλαμβάνω, τελικό Γκανιάν 1,56, πλασέ 0,85 για την Ζεύξη, πλασέ για τον Μίλωνα 1,12. Το δίδυμο 2x8, 4,22. Forecast 8x2, 5,06. Εδώ βλέπετε και το photo finish για τον Ποσειδώνα από μέσα, πράγματι είναι αυτός που συνθέτει το τετραπλό. 8-2-3-7 το αποτέλεσμα που πάντα περιμένουμε να επικυρωθεί. Να επαναλάβω το τελευταίο σύνθετο, 3x8, 12,5 ευρώ. Το τελευταίο σύνθετο δίδυμο, 3-4x2-8, 19,70. Το σύνθετο forecast δεν το είχαμε από νωρίς. Μέχρι τα 67 ευρώ, θα το δούμε μετά την επικύρωση. Το τρίο 2-3-8 1,76. Το τρικάστ 8-2-3 9,30. Και το τετράπλο είπαμε λίγο πάνω από τα 57 ευρώ, το υπολογίζουμε. Θα το δούμε και αυτό, όπως και το σκορ Γκανιάν 9. Όλα δείχνουν βεβαίως ότι για μία ακόμη φορά θα έχουμε jackpot, όπως είχαμε και στο σκορ 6. Θυμίζω ότι στο σκορ 6 δεν βρέθηκε νικητής και τα χρήματα πάνω από 46.500 ευρώ θα μεταφερθούν για το αντίστοιχο παιχνίδι της Δευτέρας. Από την πρώτη υποδρομία όπου επικράτησε η Golden Empress να δούμε τα αποτελέσματα. 4-2-1-5 στην δεύτερη Big Boss, 4-1-7-2 στην τρίτη Marathon Tiger, 5-3-7. Στην τέταρτη Σεράλεξ 3-7-6-8. Στο κλασικό έπαθλο μαραθωνίου νικητής ο Wisbon Raffle, δεύτερος ο Ελίσποντος. Στην έκτη υποδρομή ο Δίχρωμος 5-2-3. Στην έβδομη ο Γιώργος Φούσκ 2-7-8-5. Στην όγδοη η Καφέ Τζότζο 3-4-2-6. Και η υποδρομία έχει καλός 8-2-3-7 εδώ. Η ακριβής απόδοση του συνθέτου είναι 12,54. Για το σύνθετο forecast η απόδοση 155,36, το τετραπλό 70,67, περιμένουμε και το σκορ Γκανιάν 9, τα χρήματα δηλαδή του σκορ Γκανιάν 9, πιο συγκεκριμένα τα 12.318 ευρώ μεταφέρονται για την επόμενη συγκέντρωση για τη Δευτέρα, διότι είχαμε jackpot. Αυτά για σήμερα. Κάτω από έντονη νεροποντή, από καταιγίδα, κλείνουμε εδώ από το Μαρκόπουλο, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για την προσεχή Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν από τις 3 μετά το μεσημέρι. Από μένα και τους τεχνικούς μας, καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.